θα συνεχιστεί επιδείνωση του καιρού στην περιφέρεια και εντός αερών όλη την εβδομάδα, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας, κύριο Κωνσταντίνο Αργυρίου. Από ό,τι βλέπετε, ο καιρός είναι βροχερός εδώ και κάποιες μέρες και τουλάχιστον μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα εξελιχθεί σε αυτό το μοτίβο. Για την περιφερειακή ένωση Ασερών προβλέπονται καταιγίδες και χιονοπτώσεις. Από ό,τι έχω δει λεπτομέρειες τώρα για την περιφερειακή ένωση Ασερών, προβλέπονται βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε πώς, επειδή τροποποιούνται συχνά αυτά τα στοιχεία που βάζει η ΕΜΗ στην ιστοσελίδα της, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, τι θα γράφει μέσα το έκτακτο δελτίο. Ο κ. Αργύριος σημείωσε ότι είναι έτοιμη για πανεδεχόμενο. Η Περιφερειακή Ενότητα Ασερών είναι πανέτοιμη. Συνομιλούμε με τους Δήμους και Δήμοι σε ετοιμότητα. Οτιδήποτε προκύψει θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Λόγω χιονοπτώσεων χρειάστηκε να στείλουν μηχανήματα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, αλλά και σήμερα. Σαββατοκύριακο, το τριήμερο μάλλον που μας πέρασε, είχαμε αρκετή χιονόπτωση και πάνω στη Βορντού και στο Λαϊλιά. Αντιμετωπίστηκε, στείλαμε μηχανήματα, αντιμετωπίστηκε. Όπως και σήμερα το πρωί, στείλαμε πάλι μηχάνημα και στην Άνω Βορντού μέχρι τώρα και στο Καριδοχώρι που μας ζητήθηκε. Ο κ. Αργυρίου τόνισε πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την έξαρση των φαινομένων. Πολλοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδιαίτερα κατά την έξαρση των φαινομένων, να περιορίσουν λίγο τις μετακινήσεις τους και το πιο σημαντικό να έχουν αντιοριστικές αλυσίδες στα αυτοκίνητά τους. Τέλος, φαίνεται ότι την Παρασκευή προς το Σάββατο θα υπάρχει χιονόπτωση και στις παιδινές περιοχές. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπω, σας είπα, αυτά τροποποιούνται. Μπορεί να τροποποιηθούν αύριο να δούμε κάτι διαφορετικό. Τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, Παρασκευή προς Σάββατο ίσως έχουμε και χιονοπτώσεις στις παιδινές περιοχές. Σας το ξαναλέω, περιμένω να δω αν θα βγει έκτακτο δελτίο.